σας. Χαιρόμαστε που επισκέπτεστε το κανάλι μας. Εγώ είμαι η Άννα και... Με λένε ο Τοβιάς. Ακριβώς. Σήμερα θα σας δείξουμε το πρώτο μας βίντεο στην Αθήνα. Η πρώτη μας πεζοπορία πήγε στην Πάνηθα. Ξεκίνησα αμέσως με απότομες ανηφόρες σε άγρια μονοπάτια και αργότερα περάσαμε και από μια πρώην δασική πυρκαγιά για να επιστρέψουμε πίσω στην Αθήνα. Αλλά θα έλεγα απλά ελάτε μαζί μας και θα το δούμε μαζί. Η αφετηρία της περιηγήσης μας ήταν στα περίχωρα της συνοικίας των Θράκο-Μακεδόνων της Αθήνας και ήταν αμέσως μια περιπετειώδης αρχή. Ja. Echt jetzt? Ja. Nee. Nein, das geht anders. Hier lang. Da ist der Weg. Hier ist der Weg. Ich spring doch da jetzt nicht runter. Da, hier geht der Weg lang. Αφού ξεπεράστηκε το πρώτο εμπόδιο, τα πράγματα συνεχίστηκαν όχι λιγότερο περιπετειώδη. Περπατήσαμε ανηφορικά μέσα από θάμνους, πάνω από βράχους και σε στενά μονοπάτια προς τον πρώτο μας ενδιάμεσο προορισμό, την Καλύβα Μπάφη. Πριν δούμε την Καλύβα, εμφανίστηκε το υψηλότερο σημείο της πεζοπορίας μας, η κορυφή Όρνιο και ο πύργος μετάδοσης σε αυτήν. Αλλά ήταν ακόμα ένας μακρύς και κουραστικός δρόμος για να φτάσουμε εκεί. 2,5 km, Tobi ist schon fertig. Der Tobi, der ist nicht fertig. Der ist erst am Ende des Tages fertig. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε η Καλύβα. Μάλλον είχαμε ακόμα λίγα μέτρα υψόμετρο μπροστά μας. Στο δρόμο μας περίμενε μια άλλη πολύ ιδιαίτερη συνάντηση. Ένα δέντρο κρεμασμένο με χριστουγεννιάτικα μπιχλιμπίδια. Όταν φτάσαμε στην Καλύβα, είχαμε μία όμορφη θέα στο Όνιο. Ωστόσο, τώρα είχαμε ένα μικρό διάλειμμα. Φρέσκο δυναμωμένοι ξεκινήσαμε την τελική ανάβαση. Μετά από μια μικρή διαδρομή κατά μήκος ενός δρόμου, το μονοπάτι πεζοπορίας συνέχισε ανηφορικά. Τελικά έγινε και μας παρουσιάστηκε μια εξαιρετική θέα.
Μετά από μία μικρή κατάβαση πάνω από βράχια, η κατάβαση συνεχίστηκε λίγο πιο χαλαρά από την ανηφόρα, προς τη δεύτερη καλύβα, την καλύβα Φλαμπουρίου. Όταν φτάσαμε στην καλύβα, αυθόρμητα αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε ξανά την περαιτέρω διαδρομή κατάβασης. Αντί να κάνουμε πεζοπορία πίσω στην ανηφορική μας διαδρομή, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια πινακίδα που έδειχνε την κατεύθυνση των Θράκο-Μακεδόνων. Από τη μία, μια πολύ καλή, αλλά από την άλλη, μια αρκετά περιπετειώδης απόφαση, όπως θα δούμε τώρα. Μετά από λίγη ώρα φτάσαμε σε μία πρώην δασοπυρική περιοχή. Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ως ένα εξαιρετικά συναρπαστικό τμήμα μονοπατιού, σύντομα αποδείχτηκε ότι ήταν μία δύσκολη διαδρομή πάνω και κάτω από δέντρα και θάμνους. Τουλάχιστον υπήρχε ακόμα ένα μονοπάτι, σηματοδοτημένο με ταινία. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία για να προχωρήσουμε εδώ, κάτι που τελικά οδήγησε στο να γίνουν τα πράγματα όλο και πιο σκοτεινά. Η θέα της Αθήνας ήταν φυσικά υπέροχη. Ήταν μάλλον δύσκολο να προχωρήσουμε. Έτσι έτυχε να φτάσουμε στα περίχωρα της πόλης καθώς έπεφτε το σκοτάδι. Ήταν η πρώτη μας πεζοπορία στην Αθήνα. Ξεκίνησε και συνέχισε απαιτητικά. Το μονοπάτι είχε σχεδόν μόνο στενά μονοπάτια. Είχε πολύ όμορφη φύση. Είχε και πολλά μέτρα υψόμετρο. Και ήταν εν μέρη, ας πούμε κυρίως προς το τέλος, μια πραγματική περιπέτεια. Θα έλεγα ότι είναι η τέλεια αλλαγή από την πόλη. Ναι, ελπίζομαι να σας άρεσε το βίντεο. Και ανυπομονούμε να σας ξαναπάρουμε μαζί μας στην επόμενη πεζοπορία στην Αθήνα.